İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yepyeni bir akşamla yeniden Kıbrıs Ağız konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Evet, konu ve konuklarla dedim ama ancak herkesin evine biz konuk olacağız. Bugün bantlarla sürecek programımız. Evet, aslında ilginç bir meslek mi diyeyim, hobi mi diyeyim bilmiyorum. İlginç bir şeyle başlayacağız. Bay Kostandinos ve Bay Yannis ikisi çok iyi arkadaşlar ve üniversite eğitimlerini yurt dışında alırken ikisinin de ilgisini bira yapımı biralar çekmiş. Üniversite eğitimleri bittikten sonra ve Kıbrıs'a döndükten sonra ikisi de bira yapımında denemeler yapmaya başlamışlar. Şimdilerde birbirinden farklı tatlarda bira üretiyorlar. Γεννήθηκε σιγά σιγά τον καιρό που ήμασταν φοιτητές. Φυσικά δεν υπήρχε καμιά σοβαρότητα τότε. Ήταν ο Γιάννης στην Αμερική και εγώ στο Λονδίνο. Συζητούσαμε από το τηλέφωνο ότι θέλαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά την πύρα. Ο Γιάννης ήταν συχνός επισκέπτης, επειδή κάποτε επέστρεφε στην Κύπρο μέσω Λονδίνου. Βγαίναμε σε διάφορες πυραρίες, δοκιμάζαμε κάτι διαφορετικό. Και είχαμε πει ότι θα ήταν καλό και στην Κύπρο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Φυσικά σιγά σιγά η ιδέα είχε μείνει στο περιθώριο. Όταν επιστρέψαμε μόνιμα στην Κύπρο, ξεκίνησε ο Γιάννης, έκαμε μια φορά κρασί. Είδαν τις δυσκολίες που υπήρχαν στο να κάνει το κρασί, προσπάθησε να κάνει μπύρα. Και μετά του είπα εγώ, θέλω και εγώ να έρθω να κάνουμε μαζί μπύρες. Οι πρώτες μας προσπάθειες ήταν όντως, δεν ήταν χωρίς δυσκολίες ας το πούμε. Καταστρέψαμε την κουζίνα της μητέρας του ούκο λίγες φορές. Ξεκινήσαμε με... Έπεφτε μας η μπύρα χαμέ, αποτυχάναμε, δεν εζυμώνεδουν. Ξεκινήσαμε πολλά βασικά. Σιγά σιγά άρχισαν να βελτιωνούμαστε. Βοήθησε μας και το διαδίκτυο, περνάμε ιδέες που άλλους που ήταν λίγο πιο μπροστά από μας. Σιγά σιγά φτάσαμε σε ένα στάδιο όπου πετυχαίνουμε να έχουμε μια κάποια σταθερή ποιότητα στις μπύρες μας, έχουμε περισσότερο έλεγχο στη ζύμωση, περιεκτικότητα σε αλκοόλ, στις γεύσεις που πετυχαίνουμε. Έτσι τώρα βασικά επετύχαμε να πίνουμε περισσότερη μπύρα από εκείνη που παράγουμε. Εγώ ήμουν μεγάλος λάτρης της μπύρας. Μετά όταν πήγα να σπουδάσω στην Αμερική, ανακάλυψα πολλά διαφορετικά είδη με διαφορετικές γεύσεις, το ότι υπάρχουν και μικροζυθοποιία στην Αμερική. Και όταν επέστρεψα στην Κύπρο, μαθαίνοντας ότι ο ξάδερφος μου άρχισε να παράγει μόνος του μπύρα, ήθελα και εγώ να ασχοληθώ. Στην αρχή απλώς μάζευκα το κρυθάρι που περισσεύχει στο τέλος, το οποίο κουγιάζουμε. Τούτο το κρυθάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψωμί, για λίπασμα. Τώρα κάνουμε και μπισκότα για το σκύλο μας. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι λίγο παραπάνω με τη διαδικασία. Άρχισα και εγώ να σκέφτομαι διάφορες ιδέες για γεύσεις, για ονομασίες, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η κάβα μας. Έχουμε μπύρες που ετοιμάσαμε τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε την πύρα Φούξια, την Αμαζόνα, το γέμα μπιδιτών. Έχουμε το πετρόλαο, την άσπρα κατάμπρα. Βασικά είναι μπύρες τις οποίες πειραματιζόμασταν με διάφορα κυπριακά υλικά που προσπαθήσαμε να παράξουμε για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν υπήρχε για να ικανοποιήσει τις δικές μας ανάγκες στην Κύπρο. Προσπαθήσαμε να μιμηθούμε μέχρι και τη γεύση του ναργιλέ, πόσο επιτυχώς δεν είμαστε εμείς οι κριτές. Και έχουμε και πιο βαριές μπύρες, πιο παράξενες, όπως το Ντερμόνχ, που σημαίνει μοναχός στα γερμανικά, και είναι μια προσπάθεια να μιμηθούμε μπύρες που φτιάχναν οι μοναχοί στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Έχουμε μπύρες με κυπριακά υλικά, όπως το τερατσόμελον ή κάτι εδώ. Έχουμε, για παράδειγμα, η Αμαζόνα με Λουίζα και χαμομήλι.
Έχουμε και πιο πειραματικές μπύρες. Πώς παρασκευάζετε τις μπύρες, τα υλικά σας ποια είναι? Τα υλικά μας είναι βίνι, λυκίσκος, νερό και μαγιά. Και επιπρόσθετα ό,τι συστατικά βάλουμε για γεύση. Ξεκινούμε με το άλεσμα της βίνης πρώτα. Μετά βράζουμε νερό, πρέπει να φτάσει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Προσθέτουμε τη βίνη. Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο προσθέτουμε και το λυκίσκο. Μετά πρέπει βασικά να φιλτραριστεί τούτο το μείγμα. Μετά γίνεται προσθέτουμε τη μαγιά. Εντάξει, στην αρχή είναι δυσκολία, αν ξέρεις να μην κάνεις, πρέπει να θκευάσεις, να γυρέψεις, να μάθεις να μην κάνεις. Τα υλικά πρέπει να γυρέψεις να τα βρεις επειδή η Κύπρο είναι εσύ. Αλλά εντάξει, άμα αρκέψεις σιγά σιγά, βρίσκεις και οδηγούς πώς να το κάνεις. Σιγά σιγά, άμα αρκέψεις, μετά είναι εύκολη. Να θεωρήσω ότι τον Pro Master που γράφει η φανελά σου είσαι ο μάστρος της παρέας. Ναι, είμαι ο μάστρος. Ποιος αποφασίζει για τις γεύσεις? Εντάξει, όλοι μαζί. Μπορεί κάποιος να έχει μια ιδέα. Θέλουμε να δοκιμάσουμε. Για πόση παραγωγή μιλούμε? Συνήθως κάνουμε 2 φορές το μήνα. Η παραγωγή μας είναι γύρω στα 19 με 20 λίτρα, οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν ξεπερνούμε τα 40 λίτρα το μήνα. Άμα το κάνετε σε μπουκάλες περίπου 3 το λίτρο, δεν ξεπερνούμε τις 100-120 μπουκάλες το μήνα. Έχετε εξασφαλίσει και τις αναγκαίες άδειες στις απαραίτητες? Όχι, διότι δεν κοιτάξαμε να γίνουμε επαγγελματίες. Δεν κοιτάζουμε για να πουλήσουμε το προϊόν. Προς το παρόν, για εμάς και τους φίλους μας, καθόμαστε σε μια παρέα. Κάτι όπως τους γεροντάκους που κάνουν ζυμανία μέσα στο καράσι τους για να πίνουν μόνοι τους. Και εμείς σε εκείνο το στάδιο είμαστε. Φυσικά, στο ίσως πολύ μακρινό μέλλον, δεν ξέρουμε αν θα ασχοληθούμε πιο σοβαρά και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τις άδειες. Αλλά προς το παρόν, δεν μπήκαμε στη διαδικασία. Η άποψη των φίλων για τα προϊόντα σας? Κυμαίνεται από τα πολύ θετικά μέχρι στα πολύ αρνητικά σχόλια, διότι έχει να κάνει με τη δεχτικότητα του άλλου, ποιον υπόβαθρον έχει όσον αφορά τις διαφορετικές μπύρες και τι συνήθισε ο καθένας να πίνει. Συνήθως οι πιο ελαφριές μπύρες έχουν πιο θετική υποδοχή από το κοινό μας. Εξαρτάται, δηλαδή εγούστα, όπως λένε στην Κύπρο. Έχουμε άτομα που αρέσαν τους και οι πιο παράξενες μας μπύρες, οι πιο σκούρες, που συνήθως τους Κύπριους, επειδή είναι και ζεστό το κλίμα μας, θα με προτιμούν τις πιο καλοκαιρινές, τις άσπρες μπύρες. Εντάξει, έχουμε κόσμο που δεν πίνουν πολύ μπύρα, αλλά ακόμα και σε εκείνους εντυπωσιάσαμε. Τώρα, το αν υπάρχει χώρο στην Κύπρο για κάτι τέτοιο, για μια έτσι μεγάλη ποικιλία από μπύρα, δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Το μέλλον της δουλειάς του της? Δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε παρέτηση στις κανονικές μας δουλειές ακόμα. Προς το παρόν είναι αρκετά απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να το ακολουθήσουμε πιο επαγγελματικά. Είναι ένα χόμπι. Αρέσκει μας, δίνουμε τον χρόνο, όμως για να γίνει πιο επαγγελματικό να χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ κεφάλαιο, πάρα πολύ αφοσίωση, κάτι που όσον και να το θέλουμε, όσον και να το αγαπούμε, δεν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ολοκληρώσουμε, που το βλέπουμε λίγο δύσκολο να τα καπετύχουμε όλα τούτα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Δεν ξέρουμε στο μέλλον. Μπορεί να μας βλέπετε σε διαφημίσεις. Αυτό είναι το τελευταίο μας πείραμα, η πρώτη μας σεζόν, η σεζόν Fantastic. Και θα ανοίξουμε μια στην υγεία σας. Υγεία.